σκεφτώ τις πιθανότητες. Η Αθηνά μας τραγουδάει άστα όλα και έλα. Εγώ ελπίζω να έχει αφήσει το άγχος της στο backstage και να μην το έχει πάρει μαζί της. Άστα όλα και έλα, τη ζητάω. Μακριά σου δύσκολα περνάω. Όσο σε θυμάμαι με ξεχνάω. Όμηρο εδώ. Άστα όλα και έλα, μεγαλώνω. Ό,τι μας χωρίζει στο κρεώνω. Όσο πιο ήρεμη και χαμογελαστή είναι η Τάμτα σήμερα που δεν διαγωνίζεται η δική της ομάδα. Δεν σηκώνω άλλο τόσο πόνο, έλα σ' αγαπώ. Τελείωσε, αυτό ήταν. Πάει, τώρα χαλάρωσε. Για μένα όλα αρχίζουν τώρα. Ναι, ναι, για μένα τώρα αρχίζουν όλα. Μόνο λίγο στο ρεφρέν νομίζω ήταν αγχωμένο. Εγώ πιστεύω στην αρχή ήταν αρκετά αγχωμένη, αλλά μετά το βρήκε. Χαλάρωσε. Τώρα χαλάρωσα, εντάξει. Λίγο. Ξεκινάμε από τα δύσκολα τώρα. Μπάμπι. Δεν μπορώ να πω ότι ξετρελάθηκα. Ούτε τονικά ήμασταν πολύ καλά σε αρκετά σημεία. Λίγο αδιάφορα το είπες, νομίζω. Δεν μου άρεσε και πάρα πολύ που άκουσα. Δεν ξεκινήσαμε πολύ καλά στον Μπάμπι, δεν άρεσε και πάρα πολύ. Το κατάλαβα ότι θα μπορούσα να το πολύ πω καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Δεν ναι, το τι κατέληξε είναι. Αυτό είναι πολύ καλό, καλό. Το κατάλαβες. Ναι, ναι, το κατάλαβα, το κατάλαβα. Παρ' όλα αυτά είσαι μια πολύ όμορφη κοπέλα, λαμπερή, σεξι, με ωραίο στήσιμο. Ευχαριστώ. Κάμπτα, εσύ τι λες. Εγώ... Ναι, δεν το είπες καλά το κομμάτι, αλλά στο στάδιο που βρισκόμαστε, που βρίσκεσαι εσύ μάλλον και είναι αρχή, εμένα μ' αρέσει αυτό το κορίτσι έτσι όπως το βλέπω πίσω με το X έτσι όπως είναι και θεωρώ ότι μπορεί να κάνει πράγματα, μπορεί να ήταν λίγο άτυχη μέρα. Μπράβο. Επειδή εσύ είχες τα κορίτσια πέρσι, με πειράζεις πάρα πολύ σε αυτό που λες. Όχι, θέλω δεν να σκέφτεσαι να... πολύ καλά πριν δεν θέλω κάτι. Να σε πειράξω, θα σου λέω έχεις τη περισσότερη μου, πείρα στη συγκεκριμένη ομάδα. Θα πάρεις την απόφαση, ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολη, αλλά ειλικρινά βάσει με αυτά που έχουμε δει από σένα και βάσει με αυτό που βλέπουμε, αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι της αξίζει να κάτσει. Από εκεί και πέρα θα δούμε τις υπόλοιπες και θα αποφασίσεις. Πάντως, συγγνώμη που διακόπτω, θα μπορούσα να τα πάω και πάρα πολύ καλύτερα, αλλά μακάρι να μου δοθεί ευκαιρία και πραγματικά το θέλει, παλεύει το θέλω τώρα, πάρα βλέπεις. Πολύ και θα παλέψω γι' αυτό. Προσπαθεί και η ίδια να πείσει τον Γιώργο να της δώσει μια ευκαιρία και να κάτσει στην πρώτη καρέκλα. Βέβαια, ναι, εντάξει, και οι άλλες 9 πίσω το αγαπάνε πάρα πολύ. Εντάξει, και οι κοπέλες το αγαπάνε, αλλά πιο πολύ το αγαπάω εγώ. Ωραία, ωραία. Κύριε Μαζονάκη. Να δούμε όμως τι θα πει και ο Γιώργος Μαζονάκης, που είναι και λαϊκός τραγουδιστής. Αθηνά μου, όντως δεν τραγουδίσεις καλά σήμερα, αλλά εγώ κατάλαβα ότι σήμερα δεν τραγουδίσεις καλά για κάποιους λόγους. Όχι ότι δεν το έχεις, δεν τραγουδάς καλά. Οπότε στο ένα θέμα με έχεις καλύψει, στο θέμα τραγουδίστρια. Θα την πάρει, παιδιά, θα πάρει την πρώτη καρέκλα. Απ' την άλλη, κάποιος φίλος μου παλαιότερα μου είχε πει ότι η ομορφιά είναι διαβατήριο. Οπότε όλο αυτό το πράγμα βοηθάει πάρα πολύ. Οπότε ταλέντο και εμφάνιση μαζί είναι κάτι που είναι πολύ ωραίο. Και σου ανοίγει το δρόμο για να ξεκινήσεις. Εγώ λέω να τις δώσεις μια καρέκλα. Αθηνά. Δεν το πες καλά τραγούδι σήμερα. Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Στις οντισιόνες ήσουν καλύτεροι. Έχω 4 καρέκλες. Ήσουν άτυχη που βγήκες πρώτη, αν με ρωτάς εμένα. Πολύ άτυχη. Όμως είσαι μια λαϊκή τραγουδίστρια. Και επειδή ζητάμε ελληνικό τραγούδι στο X Factor, και επειδή είναι αρχή και επειδή ξύπνησα πολύ καλά σήμερα και επειδή είσαι και μαχήτρια και το θες πάρα πολύ. Τι ξύπνησες. Και έχεις την παρουσία, λάμπης, αυτοπεποίθηση. Θέληση. Και ένα βλέμμα που με μαγνητίζει εμένα. Πήγαινε κάτσε στην πρώτη καρέκλα. Την πήρε την πρώτη καρέκλα.